Προχωράτε με ταχύτητα στις ιδιωτικοποιήσεις μετά τις παρατηρήσεις του Κουαρτέτο. Έτσι βγαίνουν στο σφυρί τα 10 λιμάνια στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων αντιλαϊκών μέτρων που απαιτεί η τρέχουσα αξιολόγηση. Είναι ένα νομοσχέδιο που εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς ομίλους, τον ΝΑΤΟ και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αφού εκποιείται τα πιο κερδοφόρα τμήματα αυτών των λιμανιών. Στρατηγική σημασία ακόμα και για την άμυνα της χώρας, αλλά και για το μεταφορικό έργο. Ταυτόχρονα τσακίζονται δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις εργαζομένων, προκειμένου να γίνουν πιο φθηνοί στην αμοιβή της εργασίας τους. Είναι λοιπόν και αυτή μια μορφή ιδιωτικοποίησης που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου. Τι παρουσιάζετε εσείς σαν καινούριο? Ότι δεν παραχωρείτε το σύνολο των δραστηριοτήτων στα υποσυζήτηση λιμάνια με έναν επιχειρηματία. Μα ο μεγαλοεπιχειρηματίας ένα τμήμα θέλει και όχι το σύνολο. Θέλει το φιλέτο που αφήνει το μεγάλο κέρδος και την εκμετάλλευσή του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί έτσι εξασφαλίζει τη μέγιστη κερδοφορία με μικρότερο τίμημα καταβολής. Όταν πια θα έχει απομυζήσει ό,τι μπορεί και τα έξοδα συντήρησης θα είναι μεγάλα, θα το επιστρέψει ως κουφάρι. Αυτό λοιπόν μας το παρουσιάζεται ως διαπραγματευτική επιτυχία. Δηλαδή εξυπηρετείτε τους επιχειρηματικούς ομίλους και μας το σερβίρετε σαν φιλολαϊκό μέτρο. Κοροϊδεύετε όπως το συνηθίζετε και είναι ντροπή. Η ουσία είναι ότι εξυπηρετείτε και ικανοποιείτε τις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης και ταυτόχρονα υπηρετείτε τα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή για οικονομική και στρατιωτική διείσδυση στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στην Κασπία κλπ. Ο έλεγχος των λιμενικών υποδομών συνδέεται με την επιλογή των ΗΠΑ για μετατροπή της Ελλάδας σε ένα μεγάλο νατοϊκό στρατόπεδο με πολλές νέες βάσεις. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί και τους φοδρούς ανταγωνισμούς ΗΠΑ-Κίνας και την προσπάθεια ανακοπής του κινέζικου σχεδίου για αξιοποίηση της χώρας ως δρόμου μεταφοράς εμπορευμάτων. Η πολιτική της κυβέρνησης εμπλέκει τη χώρα βαθύτερα στο κουβάρι των γεωπολιτικών αντιθέσεων, αποκαλύπτοντας την αντιφατικότητα των αστικών σχεδίων. Ο νέος γύρος ιδιωτικοποιήσεων των λιμανιών έρχεται να ακολουθήσει την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Αυτή η πολιτική έχει δραστικές αρνητικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώματα. Οδηγεί στη δραστική αύξηση του κόστους μεταφορών, σε βάναυσες εργασιακές συνθήκες για τους εργαζόμενους, ενώ ο τρόπος μετακίνησης εμπορευμάτων και προσώπων καθορίζεται από μια χούφτα μονοπωλιακούς ομίλους που ελέγχουν πού και πότε θα κατευθύνεται ο τουρισμός, οι εμπορευματικές ροές και άλλα. Συνεπώς, είτε παραχώρηση τμήματων, είτε ιδιωτικοποίηση των λιμανιών σαν σύνολο, τα αντιεργατικά μέτρα στοχεύουν στη μείωση της εργατικής δύναμης, στην καταστολή των αγώνων των εργαζομένων και συνθήκες εργασιακής ζούγκλας για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Τα ζούμε αυτά στον Πειραιά με το μονοπόλιο της Κόσκο. Από τα πρώτα μέτρα που πήρε ήταν να χτυπήσει κατακτήσεις των εργατών. Πώς? Με εργολαβικές εταιρείες. Ζητάει κεφάλια, όχι ανθρώπους για δουλειά. Και βεβαίως εντατικοποίηση της εργασίας, αύξηση του ωραρίου, κατάργηση νυχτερινών και αργιών και ορτών. Και τάπε, ο εισηγητής μας, ο σύντροφος, ο Κατσότης. Και ξέρετε, αυτές οι συνθήκες έχει δημιουργήσει στον Πειραιά, στο λιμάνι και περισσότερα εργατικά ατυχήματα, τα οποία δεν καταγράφονται. Γιατί τα παρουσιάζει ότι είναι εκτός χώρους δουλειάς, αφού τα βγάζει έξω στο δρόμο. Φυσικά, έχει αρρωγό τα αντεργατικά νομοθετήματα κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και των μνημονίων τους.
Η Κόσκο έχει κυριαρχήσει στο λιμάνι, ξεδιπλώνει ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που αφορά αρκετούς κλάδους της οικονομίας. Εγχώριο κεφάλαιο, εφοπλιστές, εμπορικό κεφάλαιο του Πειραιά, οι επιχειρηματίες του τουρισμού και της ζώνης προσαρμόζουν τους στόχους τους και τις επιδιώξεις τους. Με το αστικό κράτος, την περιφέρεια, δήμους, επιμελητήρια να παρεμβαίνουν για να αντιμετωπίσουν τις νέες αντιθέσεις αλλά και τα νέα αιτήματα των τμήματων του κεφαλαίου. Η κυβέρνηση προσπαθεί επίσης να διαχειριστεί τις μεγάλες αντιφάσεις της πολιτικής της, αφού αφενός επιδιώκει να αναδειχτεί σε αποτελεσματικό σημεοφόρο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και ΗΠΑ στα Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειο και μετατρέπει τη χώρα σε βασική πύλη μεταφοράς των εμπορευμάτων της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο οξύνει όμως ο οικονομικός και πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο περιπλέκονται ζητήματα που προσπαθεί η κυβέρνηση να ανταλύσει υπηρετώντας τα συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τάξης. Σε αυτά ακριβώς τα πλαίσια δεν εγκρίθηκε το σύνολο των επενδύσεων του Master Plan της Κόσκο για το λιμάνι από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Και τώρα ό,τι δικαιολογίες και να λέει ο Υπουργός είναι για να το συγκαλύψει. Βέβαια, όλα αυτά της καπιταλιστικής ανάπτυξης δεν αφορούν τα λαϊκά στρώματα, αλλά τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Κατά τα άλλα, δικαιολογίες για το εμπούληση του λιμανιού. Όλοι σας και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ το δώσατε κομμάτι-κομμάτι στην Κόσκο. Επίσης, προωθούνται νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές μέσα από το νομοσχέδιο, αφού οι επιχειρηματικοί όμιλοι διαχειριστές των λιμανιών δεν θα πληρώνουν ούτε λιμενικά τέλη, ούτε έμφυα και άλλους φόρους. Έτσι είναι, το κεφάλαιο εξυπηρετείται. Τα αντιλαϊκά μέτρα είναι μόνο για τα λαϊκά στρώματα. Οι εφοπλιστές χρωστάνε πάνω από 100 εκατομμύρια στο ΝΑΤ. Όμως πληστηριασμοί πλοίων δεν γίνονται. Μόνο στο στόχαστρο είναι τώρα η πρώτη κατοικία. Και δεν είναι μόνο αυτά. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και στο πλαίσιο μνημονιακών δεσμεύσεων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην εγχώρηση στο υπερταμείο πάνω από 10.000 ακίνητα του δημοσίου. Μεταξύ αυτών είναι σχολεία, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές, πλατείες, περιοχές ανάπλασης και ούτω καθεξής. Δηλαδή, καθόλου απίθανο μελλοντικά να πληρώνουμε και ενίκιο στα δημόσια σχολεία και τους αθλητικούς χώρους. Καταψηφίζουμε και καλούμε το λαό να μην τζιμπήσει και να μην πιστέψει το παραμύθι ότι υπάρχει δίκαιη ανάπτυξη που μπορεί να ωφελήσει ταυτόχρονα θύτες και θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.